Συναδέλφες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, χαιρετίζουμε τη συγκέντρωσή μας. Συνεχίζουμε την αγωνιστική μας πορεία σταθερά. Τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες τις κυβερνήσεις είναι εδώ. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η επίθεση στους συνταξιούχους και στα δικαιώματά τους περνά σε νέα φάση, βάζοντας την ενίσχυση διάταξη την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η 1η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας για να ποτίσει τον οφειλόμενο χώρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως λένε υποκριτικά. Μέσα στον Οκτώβρη η κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη ανατροπή στο ασφαλιστικό σύστημα, εστιάζοντας αυτή τη φορά στις επιπουλικές συντάξεις. Με υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε την κύριο Μηταράκη, συγκροτήθηκε η Επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία και διατύπωση μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποίησης της υπουργικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει πως θα παραδοθεί στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υπάρχουσα δημόσια επιπουλική ασφάλιση μέσω της διάλυσής της. Στην επιτροπή αυτή έχουν εξέχουσα θέση οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών για να προτείνουν τον τρόπο που θα καταστρέψουν την υπάρχουσα επιπουλική ασφάλιση για να δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα είναι και δεν θα είναι και τόσο νέο, αφού θα πρόκειται περί της ήδη υπάρχοντας ιδιωτικής ασφάλισης ανεξάρτητα την ονομασία που θα έχει. Αδιαφορώντας για το τι θα γίνουν τα εκατομμύρια παλιοί συνταξιούχοι όταν θα σταματήσουν την ίσπραξη των εισφορών των νέων εργαζομένων και δεν θα μπορούν να πάρουν επικουρική σύνταξη, αυτή που έχει απομείνει. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1η-1η-2021 η σύνταξή του δεν θα έχει κανένα χαρακτηριστικό κοινωνικής ασφαλής, όπως τη γνώρισε, και αυτό που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση είναι να απαλλαγεί οριστικά το δημόσιο από την τυπική εξασφάλιση, τη χορήγηση της υπηρεκτικής σύνταξης. Την ενδιαφέρει να δώσει εισφορές στους ιδιώτες για να κερδοσκοπούν ζωγάρατος τα χρήματα των εργαζομένων, και επειδή θα είναι ελεύθερη, όπως λένε, επιλογή ευθύνους αν θα πάρουν στο τέλος καμία σύνταξη. Τελικός στόχος είναι η απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους της υποχρέωσης καταβολής εισφορών στην επικουρική ασφάλιση και η κατάργηση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης. Το σχέδιο της κυβέρνησης, συνάδελφοι, για οριστική διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να περάσει. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να παλέψουμε για αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Να επιστραφούν άμεσα όλες οι περικοπές που υποστήκαμε στις κύριες και λειτουργικές συντάξεις με τους μνημονιακούς νόμους την επαφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Να δυναμώσουμε την πάλη μας, τους αγώνες μας, τη μαζική δράση για να αποτρέψουμε τις αντιασφαλιστικές τους πολιτικές. Να είστε καλά και καλή δύναμη.